Είχαμε κατακλυσμού στην κυριολεξία εχθές, έτσι. Κάποιες περιοχές της Κύπρου πέρασαν δύσκολα. Καλό σας μεσημέρι. Καλό μεσημέρι. Είχαμε δύο καταιγίδες μεγάλου μεγέθους που επηρέασαν το εσωτερικό και τα ορεινά. Η μία περιοχή στην ορεινή, προς βόρεια ορεινή μεριά του Τρόδους και η άλλη στο κέντρο του νησιού και κινήθηκε προς τα βόρεια, στη Λευκωσία, όπου και άφησε σημαντικές ποσότητες νερού. Μετρήσαμε στην Λινού για την πρώτη περίπτωση 24 χιλιοστά, ενώ στη Λευκωσία 26. Ήταν τόσο έντονα τα νερά που χαρακτηρίζονται ως violent στην μετεωρολογική γλώσσα. Μάλιστα. Ναι. Ήταν βία η βροχόπτωση. Η ολική βροχόπτωση που πήραμε χθες όμως είναι λίγη. Ήταν, εάν πάρουμε αυτές τις βροχές σε όλους τους σταθμούς και τις ανάξουμε σε όλο το εμβαδό της Κύπρου, παίρνουμε 2 χιλιοστά. Το οποίο όμως είναι και το 1/3 που αναμένουμε για το μήνα. Οπότε με τις χθεσινές βροχές, κατά κάποιο τρόπο, η βροχόπτωση ανέβηκε. Εξακολουθούμε να είμαστε πάρα πολύ χαμηλά στην ετήσια βροχόπτωση. Αυτά τα φαινόμενα που είδαμε χτες, κύριε Τίμβιε, είναι φυσιολογικά για την εποχή, συμβαίνουν δηλαδή? Τόσο έντονα έριξε και χαλάζει σε κάποιες περιοχές. Είχαμε και καταστροφές. Είναι χαρακτηριστικό ολόκληρης της Ευρώπης τον Ιούνιο και τον Ιούλιο αυτές οι θερμικές καταιγίδες, οι οποίες συμβαίνουν λόγω της πολύ μεγάλης θέρμανσης του εδάφους, η οποία επιτρέπει κάτω από ορισμένες συνθήκες στην υγρασία που βρίσκεται στο έδαφος να ανέβει σε ψηλότερα στρώματα και να σχηματίσει καταιγιδόμορφα νέφη. Είναι πάρα πολύ φυσιολογικό και το βλέπουμε σχεδόν κάθε χρόνο. Πέρσι δεν το είδαμε, το είδαμε πρόπερσι σε πολύ μεγάλο βαθμό. Ναι. Για σήμερα και για τις επόμενες ημέρες τι να αναμένουμε? Έχετε εκδώσει πάλι προειδοποίηση για κίτρινα ή προειδοποίηση για ισχυρά φαινόμενα? Είναι πανομοιότυπες οι συνθήκες με χθες. Υπάρχει σοβαρή πιθανότητα πάλι στο εσωτερικό και σε ορισμένες περιοχές των ορεινών να ξαναγίνει καταιγίδα η οποία να έχει περίπου τα ίδια αποτελέσματα με χθες. Για τις επόμενες μέρες η πιθανότητα αυτή ελαχιστοποιείται. Κάποιες βροχές μπορεί να έχουμε αύριο πάλι στα ορεινά και ίσως στο εσωτερικό, ενώ στη συνέχεια η θερμοκρασία ανεβαίνει πάρα πολύ και το Σαββατοκυριακό θα έχουμε εντελώς καλοκαιρινές συνθήκες. Τα επίπεδα υγρασίας, κύριε Τίμβιε, πού κυμαίνονται? Είναι ψηλά για την εποχή, δηλαδή μια κανονική καλοκαιρινή ημέρα στο εσωτερικό μπορεί να έχει 15-16%, αυτές τις μέρες έχει 40-50%. Μάλιστα. Να σας ευχαριστήσουμε πολύ. Καλό σας μεσημέρι. Επίσης, καλή συνέχεια. Άρα θα βραχούμε κι άλλο. Και ακόμη λίγο. Και δεν θα αναπτυχθεί.